Όταν σου ανέφερα νησάκι, μαγαζάκι κτλ. Κάπου το υπάρχει το στην άκρη του μυαλού σου. Το έχω. Για βάλε μέσα αυτό το όνειρο μέσα. Είναι σίγουρα Χανιά. Είναι σίγουρα Χανιά. Είναι σίγουρα Χανιά, ναι. Γιατί εκεί θέλω να πάω και να χτύπα ξύλο πεθάνω, ρε παιδί μου. Τον αγάπησες τόσο πολύ αυτόν τον τόπο. Ναι. Μπορεί να είναι και το παιδί στη μέση, καταλαβαίνεις. Είναι όμορφος τόπος όμως, έχεις πάει, ξέρεις. Πάρα πολύ καλά. Έχει εξαιρετικό φαγητό, έχει εξαιρετικούς ανθρώπους. Συνδυάζει βουνό θάλασσα. Έχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Δηλαδή έχει τα πάντα. Είναι μικρή κοινωνία. Εμένα μου αρέσουν οι μικρές κοινωνίες. Ο κόσμος περνάει καλά, χαμογελάει. Μ' αρέσει αυτό. Δεν μπορώ ανθρώπους οι οποίοι δεν χαμογελάνε. Θέλω χαμόγελο. Ας μην έχω φράγκο στην τσέπη μου, θέλω χαμόγελο. Θέλω να νιώθω λίγη αγάπη. Λίγη φιλία, καταλαβαίνεις. Αυτά όλα τα έχουν τα Χανιά. Θέλω ένα μικρό μαγαζί. Δεν έχω κάνει ποτέ δικό μου μαγαζί, δικό μου. Θα το κάνω όμως να γεράσω. Θέλω 30 καθίσματα, διαφορετικό μενού κάθε μέρα. Να κατεβαίνω στην αγορά, ό,τι βρίσκω να παίρνω και να φτιάχνω. Όταν τελειώσει το φαΐ, τελείωσε. Γεια σας. Ωραία ταινία είναι αυτή, έτσι όπως την περιγράφει. Μ' αρέσει. Ταινία είναι ζωή. Ναι, είναι ωραίο. Ναι. Όχι, γιατί εγώ το βλέπω μπροστά μου κινηματογραφικό όλο αυτό. Δηλαδή το φαντάζομαι. Είναι. Εντάξει, εγώ αυτό το όνειρο το έχω από τα 20 μου, τα ξεκίνησα. Ναι, αλλά τώρα γιατί λες να τα γεράσω, τώρα τι σε κρατάει στην Αθήνα. Όλα τα υπόλοιπα δυστυχώς. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι κάποιες δουλειές. Είναι το αλάτσι που είναι παιδί μου. Το έχω ξεκινήσει μαζί με τον Σταύρο Θοδωράκη πριν από 7 χρόνια και είναι παιδί μου. Ένα μαγαζί που τρέχουμε 7 χρόνια και το αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα. Το είδα πριν φτιαχτεί. Και το παλεύουμε όσο μπορούμε να το κρατήσουμε ανοιχτό στους δύσκολους καιρούς και να βγάλουμε και καλό φαΐ, καλό κριτικό φαΐ. Είναι τα τηλεοπτικά. Τα οποία όσο και αν τα κράζω, όσο και αν τα κρίνω, υπάρχουν και οφείλω αρκετά πράγματα σε αυτά, μην γελιόμαστε τώρα. Αυτά, είναι αυτά τα δύο. Είδες όμως ότι εντάξει, παίρνουμε όλοι σε αυτή τη φάση. Υπάρχει και ένα τρίτο που δεν μπορώ να σου το πω. Γυναίκα θα είναι. Ναι. Εντάξει. Αν δεν μου το έλεγες, θα ανησυχούσα όμως, γιατί σε είχα αφήσει χωρισμένο πριν πας στο Masterchef. Χωρισμένο πριν από 2 χρόνια τώρα. Ναι, και μετά με πήγες πάλι στο σήμερα που πάλι έτσι μου το παρουσιάζει μόνος. Και λέω, τι έγινε, η πολλή δουλειά έφαγε τον αφέντη. Όχι. Γιατί όχι, στη ζωή όλα μαζί είναι. Όχι, σου είπα, πρέπει να υπάρχει αγάπη. Εγώ δεν μπάζω χωρίς αγάπη. Δεν μπορώ. Εγώ μαραίνομαι σαν το φυτό. Σέρνομαι, ρε παιδί μου, σαν το σαλιγκάρι. Άμα δεν έχω αγάπη, σέρνομαι. Πραγματικά. Έτσι ήσουν πάντα. Ναι, ήμουν αγαπησιάτης. Έλα.